κάνουμε τη σημερινή μας συγκέντρωση, η οποία είναι συνέχεια μια σειράς άλλων συγκεντρώσεων και κινητοποιήσεων που έχουμε κάνει για τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας υγείας, τόσο όσο αφορά την πολυκλινική του Ολυμπιακού χωριού, απαιτώντας να περάσει η ΑΕΜΗ στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και να λειτουργήσει σαν κέντρο υγείας αστικού τύπου, 24 ώρες λειτουργίας, μιας και γιατρούς τότε διέθετε, αλλά και σήμερα διαθέτει ακόμη ένα σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί δωρεάν για τις ανάγκες υγείας των κατοίκων της περιοχής του Μενιδίου, αλλά και ευρύτερα. Προχωρήσαμε σε συνεργασία το προηγούμενο διάστημα με τα Σωματεία και τις Λαϊκές Επιτροπές της Δυτικής Αθήνας, πραγματοποιώντας μεγαλειώδη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία του Περιστερίου, απαιτώντας να επαναλειτουργήσουν οι τριτοβάθμιες δομές υγείας στα νοσοκομεία, τα οποία είχε κλείσει η προηγούμενη κυβέρνηση και βεβαίως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση έλεγε ότι θα τα ξαναλειτουργήσει. Κάναμε συγκεντρώσεις και πορείες του Υπουργείου Υγείας απαιτώντας το άνοιγμα των νοσοκομείων που έχουν κλείσει, τη χρηματοδότηση και την κάλυψη των κενών που υπάρχουν στα ήδη λειτουργώντα νοσοκομεία, καθώς επίσης τη μετατροπή της πολυκλινικής σε κέντρο υγείας δημόσιου χαρακτήρα κτλ. Απέναντι σε αυτά, το Σεπτέμβριο του 2018 ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ τότε, να εξαγγείλει διθυραμβικά με τυμπανουκρουσίες εντασσόμενοι στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής απάτης που πάει να καλλιεργήσει ότι τα πράγματα σιγά σιγά και σταδιακά βελτιώνονται για το λαό, μιας και βγήκαμε από τα μνημόνια, μιας και έχουμε κυβέρνηση αριστεράς, και με εξαγγελίες στον λαό της περιοχής και όχι μόνο και γενικότερα με άρθρα στις κεντρικές πολιτικές εφημερίδες, είπε ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία κέντρου υγείας στις Αχαρνές, μια πόλη που κατοικούν φτωχά λαϊκά και εξαθλιωμένα στρώματα, ενώνοντας τη δομή υγείας του ΙΚΑ, του παιδί, με τη δομή της πολυκλινικής και φτιάχνοντας ένα σύγχρονο κέντρο υγείας που αρχικά θα λειτουργούσε από τις 8 η ώρα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, όχι μόνο για τα ραντεβού, αλλά και για τα έκτακτα περιστατικά που παρουσιαζόταν στον τομέα της υγείας στον πληθυσμό εδώ της περιοχής και ευρύτερα. Τι έκανε η κυβέρνηση, αγαπητοί συνάδελφοι, ανταυτού? Πήρε τη δομή του παιδί, η οποία βεβαίως δημόσιο χαρακτήρα, αλλά μην ξεχνάμε, λειτουργούσε και λειτουργεί με τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων, τα λεφτά τα δικά μας, των ασφαλισμένων. Την ονόμασε Κέντρο Υγείας Αχαρνών, τη στέγασε εδώ, στο χώρο αυτό, το οποίο είναι ο αίμας και ο υδρότας της εργατικής τάξης, μέσα από τις φορές της, μέσα από τις φορές των Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, και τον οποίο χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί ακόμη η ιδιωτική δομή της ΑΕΜΗ χωρίς να δίνει φράγκο, και διατήρησε την ΑΕΜΗ, τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Τον εξοπλισμό τον χρησιμοποιεί η ΑΕΜΗ. Έχουμε μια καραμπινάτη εφαρμογή της γενικότερης κατεύθυνσης για συρρήκνωση του δημόσιου και κοινωνικού τομέα και για αύξηση του δημόσιου τομέα ακόμη και με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα λεγόμενα ΣΔΙΤ. Αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Το λεγόμενο κέντρο υγείας που έφτιαξε η κυβέρνηση είναι μια δομή η οποία δεν καλύπτει τις στοιχειώδες ανάγκες των εργαζομένων. Η χρόνια αναμονής για να κλείσει ένα ραντεβού για μια απλή συνταγογράφηση διπλασιάστηκαν από την άποψη ότι λείπουν ειδικότητες. Οι λίγοι γιατροί και οι λίγες ειδικότητες που είχε το παιδί και μεταφέρθηκαν εδώ έχουν και το καθήκον να βλέπουν και τα έκτακτα περιστατικά. Με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η πρόσβαση του ασφαλισμένου στην δημόσια ή στη δομή των ταμείων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γανακτεί ο κόσμος και να προσφεύγει στον ιδιωτικό τομέα υγείας που συνεχώς διωγγώνεται.
και θα διωγγωθεί και το επόμενο διάστημα. Επίσης, από το λεγόμενο κέντρο υγείας απουσιάζουν βασικές ειδικότητες. Όταν έρχεται ένα έκτακτο περιστατικό και θέλει μια ειδικότητα γιατρού που συνήθως δεν διαθέτει το κέντρο υγείας, απευθύνονται στην ιδιωτική δομή της ΑΕΜΗ. Έρχεται ο γιατρός από την ΑΕΜΗ και φυσικά πληρώνεται. Η οποιαδήποτε εξέταση γίνεται επιπληρωμή, όπως θα γινόταν στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα της περιοχής και ευρύτερα. Συνάδελφοι και συναδέρφισες, μην έχουμε αυταπάτες ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Η κατάσταση και στον τομέα της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας κτλ. Θα χειροτερεύσει. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Συμβαδίζει με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρούν τα κονδύλια για την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια κτλ. Αντιπαραγωγικά, ότι είναι εντός εισαγωγικών, αποτελούν κόστος και δεν έχει τη δυνατότητα το κρατικό ταμείο να μαζέψει λεφτά, να δώσει στους αεριτζίδες και στους απατεώνες προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Όλοι έχουμε παραδείγματα και βλέπουμε γενικότερα πόσο γιγαντώνεται ο ιδιωτικός τομέας της υγείας και θα γιγαντωθεί. Αν ήθελε η κυβέρνηση, θα μπορούσε να βελτιώσει τον τομέα υγείας. Χρήματα υπάρχουν, το θέμα είναι πού τα διαθέτει. Και τα διαθέτει, όπως ακούσατε και το προηγούμενο σύνθημα, τα συνθήματα που φωνάζαμε, στον τομέα των εξοπλισμών, στο ζήτημα των ατοικών εξοπλισμών, στο ζήτημα των αποστολών του ΝΑΤΟ σε διάφορες χώρες και περιοχές που χρυσοπληρώνουμε, ενώ την ίδια στιγμή μισθούς, συντάξεις και δικαιώματα τα έχουμε τσεκουρέψει. Δεσμευόταν η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει κυβέρνηση, ώστε να λειτουργήσουν οι δημόσιες μονάδες υγείας, τα νοσοκομεία. Ανταυτού και ότι θα καταργούσε την ΑΕΜΗ σαν ιδιωτική εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Ανταυτού, κράτησε την ΑΕΜΗ, έχωσε μέσα στην ΑΕΜΗ και ένα κέντρο αποκατάστασης αναπήρων στην Κερατέα και βεβαίως το νοσοκομείο Σαντορίνης, που δουλεύει και αυτό σαν ιδιωτική μονάδα υγείας και ασφαλισμένη πληρώνουν. Δεν άλλαξε τη δομή λειτουργίας των νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία δουλεύουν με βάση παρέχω υπηρεσίες στα ταμεία και στους ασφαλισμένους, τους οποίους κοστολογώ και παίρνω τα λεφτά. Τα λεφτά τα παίρνει είτε άμεσα από εμάς, είτε από τα ταμεία, συνάδελφοι και συνάδελφοι. Τα ταμεία εμείς τα πληρώνουμε. Ελλείμματα, λέει στον ΕΟΠΗ, από 4% στις κρατήσεις των συνταξιούχων που για 40-50 χρόνια δούλευαν και πλήρωναν εισφορές, πήγε στο 6%. Και 6% στην επικουρική σύνταξη, που δεν πληρώναμε από την επικουρική σύνταξη όταν είμαστε και εργαζόμενοι, δεν είχαμε πληρώσει εισφορές, δεν πλήρωμε καμία κυβέρνηση 6% εισφορές για την υγεία. Αυτή είναι η κατάσταση. Κανένα νοσοκομείο δεν άνοιξε. Ούτε ακόμη και τα νοσοκομεία του ΙΚΑ. Το ΙΚΑ είχε 5 μονάδες που χιλιάδες ασφαλισμένοι νοσηλευόταν. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση θα συνεχιστεί, συνάδελφοι. Θα συνεχιστεί γιατί δεν εντάσσεται στη λογική αυτό που θέλει η κυβέρνηση, τις λεγόμενες ανάπτυξης, του λεγόμενου κέρδους. Εντάξει, παρατηρούμε, αγανακτούμε. Δεν φτάνει αυτό, συνάδελφοι. Χρειάζεται αγώνας. Και αγώνας οργανωμένος μέσα από τα ταξικά σωματεία. Αγώνας μαζικός. Να φτιάξουμε τη ζωή μας που μας την έχουν βάλει σε βάλτο. Να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε σύγχρονες ανάγκες που έχει σήμερα η εργατική λαϊκή οικογένεια και που υπάρχει οικονομική δυνατότητα σήμερα να ικανοποιηθούν με την αύξηση της παραγωγής. Να απαιτήσουμε την επιστροφή όλων των κλεμμένων και να μην μας λένε πού θα βρω εγώ να δώσω τις συντάξεις ή τις δικαστικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστήριου, του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν έχουμε λεφτά και είναι τόσο κόστος. Γιατί δεν μας τα αφαιρέσανε? Πάνω από 60 δισεκατομμύρια κόψαν στη δεκαετία τους συνταξίουχους. Εδώ και τώρα απαιτούμε την επιστροφή όλων των περικοπών του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Να αγωνιστούμε, συνάδελφοι, για δημόσιο σύστημα δωρεάν υγείας για όλους. Όχι είσαι ασφαλισμένος, κάτι έχεις. Είσαι ανασφάλιστος, δεν έχεις. Αλλά και ασφαλισμένος να είσαι, συνάδελφοι. Όταν χρειάζεσαι
Όχι μια συνταγογράφηση να σου γράψουν τώρα τα χάπια για την πίεση και το ζάχαρο. Χρειάζεται να κάνεις μια εξέταση και μια θεραπεία στο νοσοκομείο. Άντε να κλείσετε τα ραντεβού με νοσοκομείο. Εσύ μπορεί να πεθαίνεις και το νοσοκομείο σου λέει, κύριε, πάρτε αργότερα, γιατί για 6 μήνες είναι κλεισμένα τα ραντεβού. Γι' αυτό γιγαντώνεται ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Να παλέψουμε, συνάδελφοι, να κλείσει εδώ και τώρα η ΑΕΜΗ. Και προσωπικό, νοσηλευτικό και γιατροί, αλλά εξοπλισμός και μηχανήματα να περάσουν στο κέντρο υγείας Αχαρνών και να συμπληρωθεί και να στελεχωθεί με ειδικότητες που σήμερα δεν υπάρχουν, ειδικότητες γιατρών και με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι με συμβάσεις έργου, με τρίμηνες, τετράμηνες και άλλες συμβάσεις που έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να παλέψουμε, συνάδελφοι, για το ζήτημα της συγκοινωνίας. Έχουμε αναλογιστεί πώς θα έρθει ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτοκίνητο στην άλλη άκρη του Μενιδίου. Σύγχρονες συγκοινωνίες και όχι αυτές οι άθλιες που υπάρχουν. Και βεβαίως, συνάδελφοι, να αγωνιστούμε για ένα σύγχρονο νοσοκομείο στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής που δεν υπάρχει. Και όταν λέμε Ανατολική Αττική, ξεκινάμε από το Μενίδη, φτάνουμε στο Σικάμινο, Νέα Παλάτια, Οροπό και φτάνουμε μέχρι τη Λαυριωτική. Ένα 1.200.000 και πλέον κατοίκους μόνιμος. Ας το καλοκαίρι που διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται. Και δεν υπάρχει ένα νοσοκομείο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε, συνάδελφοι. Και ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι καθημερινός, δεμένος μαζί με όλα τα άλλα προβλήματα για την επιβίωση, για την ανεργία, για την παιδεία. Και θα συνεχίσουμε, συνάδελφοι. Θέλουμε στήριξη στα σωματεία και από τα άλλα σωματεία να βγουν από τους τοίχους των δικών μας ιδιαίτερων προβλημάτων. Τα ιδιαίτερα προβλήματα είναι τέταρτης κατηγορίας, τα κύρια προβλήματα είναι αυτά που απασχολούν το σύνολο του λαού. Σχεδιάζουμε, συνάδελφοι, μια σειρά κινητοποίησης και το επόμενο διάστημα και νομίζω με αποκορύφωση προς τα τέλη του Μάρτη θα πάμε μια μεγάλη κινητοποίηση στο Μενίδη με βάση το σύνολο των λαϊκών προβλημάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής μας. Θα ήθελα να πω και μια κουβέντα. Χθες που τις περιοδίες που κάναμε βρέθηκαν εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων που τώρα ζωντάνεψαν γιατί πλησιάζουν και εκλογές. Και λένε να έρθουμε και εμείς να χαιρετήσουμε. Σήμερα να μην τυχόν πατήσετε. Όχι γιατί δεν συμφωνούμε με αυτούς, αλλά γιατί δύο φορές πήγαν τα σωματεία και η Λαϊκή Επιτροπή με υπομνήματα στον Δήμαρχο και σε όλες τις παρατάξεις και πριν του συνδυασμού της Λαϊκής Εισπύρωσης, κανένας άλλος δεν ήθελε να συζητήσει το ζήτημα που βάζαμε για τη δημιουργία κέντρου υγείας με τις προϋποθέσεις που βάζαμε Αχαρνών. Καμία συζήτηση. Και αν θα δείτε και τα προγραμματά τους και τα βιογραφικά τους, πουθενά δεν αναφέρονται στον τομέα υγείας. Αναφέρονται, έφτιαξα μια πλατεία και έβαλα και 4 παγκάκια.